Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Σεπτέμβρης πια και αφού κάναμε τις διακοπές και τα μπάνια μας, η εβδομαδιαία εκπομπή μας επιστρέφει ανανεωμένη για να σας κρατάει συντροφιά και να σας ενημερώνει για όλες τις σημαντικές ειδήσεις της εβδομάδας. Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη πέρασε με αρκετές μάλιστα ανακοινώσεις και σημαντικές ειδήσεις από το χώρο των video games και της τεχνολογίας. Η Capcom ανακοίνωσε πως το demo του Resident Evil 6 θα είναι διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών PlayStation Network και Xbox Live στις 18 Σεπτεμβρίου. Οι κάτοχοι Xbox 360 θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση από αυτήν την ημερομηνία μόνο αν είναι κάτοχοι Gold συνδρομής, ενώ η δοκιμαστική έκδοση θα απελευθερωθεί για όλους στις 25 του μήνα. Το demo θα περιλαμβάνει τους Chris, Leon και Jake με την υποστήριξη και online co-op. No! Στέλεχος της ομάδας παραγωγής του Dead Space 3 αποκάλυψε πως το gameplay του τρίτου παιχνιδιού της σειράς θα έχει περισσότερο βάθος με τη λειτουργία κατασκευής όπλων να είναι από τα βασικά στοιχεία του. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα υπάρχουν δευτερεύοντες δρόμοι μεγάλης έκταση που θα κρύβουν πολλά αντικείμενα και κομμάτια με τα οποία θα μπορούμε να κατασκευάσουμε όπλα. Ακόμα πρόσθεσε πως για να εξερευνηθούν πλήρως όλοι οι δρόμοι στο Dead Space 3 θα χρειαστούν περισσότερες από 100 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο, το replayability value του παιχνιδιού θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς. They're here. Which means they're everywhere. Get a weapon for everyone. Η Konami ανακοίνωσε πως το Pro Evolution Soccer 2013 θα κυκλοφορήσει μία εβδομάδα νωρίτερα από το μεγάλο του αντίπαλο, το FIFA 13, στις 20 Σεπτεμβρίου. Επίσης επιβεβαιώθηκε και πως όσοι κάνουν προπαραγγελία θα μπορούν να παραλάβουν ειδικά πακέτα που θα σχετίζονται με το UEFA Champions League. Στην Αγγλία θα κυκλοφορήσει και μία ειδική έκδοση αφιερωμένη στους φίλους της Manchester United, σε μεταλλική θήκη με τα χρώματα του συλλόγου. Η παραπάνω ημερομηνία ισχύει για τις εκδόσεις PC, PlayStation 3 και Xbox 360, ενώ στα Nintendo 3DS και Wii θα διατεθεί αργότερα. Μετά από μήνες φιλολογίας, η HD συλλογή του Killzone έρχεται επίσημα στο PlayStation 3. Όπως επιβεβαίωσε η Sony, το Killzone Trilogy θα κάνει την εμφάνισή του στις 24 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει το πρώτο Killzone Remastered σε High Definition, το Killzone 2 και το Killzone 3 μαζί με όλα τα map packs που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα ενσωματωμένα. Το πακέτο θα κοστίζει 50 ευρώ. I asked for time, and that time was granted by you. You! The strength in my arm, the holders of my dreams. In the time you have given me, I have rebuilt our nation. I have rebuilt our strength. And I have rebuilt our pride. Our enemies at home have been re-educated. We have given them new insights into our cause. Οι Sports Interactive και Sega ανακοίνωσαν επίσημα το Football Manager 2013, τη φετινή πρότασή τους στους τίτλους ποδοσφαιρικής εξομοίωσης και διαχείρισης. Ο τίτλος θα έρθει με πάρα πολλές βελτιώσεις, νέα game modes καθώς και αλλαγές σε κύρια σημεία του gameplay. Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι το Classic Mode, όπου οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους λιγότερες και πιο απλοϊκές επιλογές.
Όπως σημείωσε και ο ίδιος ο Miles Jacobson, το εν λόγω mode προσφέρεται κυρίως για όσους δεν έχουν αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο στον τίτλο. Μια πλήρη σεζόν Classic Mode θα μπορεί να ολοκληρωθεί σε 8 με 10 ώρες παιχνιδιού. Ενώ θα προσφέρεται και το Challenge Mode, το οποίο θυμίζει τα αντίστοιχα που έχουμε δει σε διάφορους ποδοσφαιρικούς τίτλους. Ουσιαστικά, μιλάμε για μια ειδική κατάσταση στην οποία ο παίκτης πρέπει να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένα ζητούμενα. Ο τίτλος αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν τα Χριστούγεννα για PC και Mac. Η Rovio ανακοίνωσε το Bad Pidgey στο sequel του Angry Birds που θα κυκλοφορήσει στις 27 Σεπτεμβρίου σε ένα σωρό πλατφόρμες. Ο τίτλος επιτρέπει στους παίκτες να παίξουν με τα γνωστά συμπαθητικά πράσινα γουρούνια. Ο CEO της εταιρείας δήλωσε πως η παραγωγή θα εισάγει πολλούς νέους μηχανισμούς που θα λατρευτούν από τους παίκτες. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε και να το δούμε. Το Dark Souls είναι ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά και μάλιστα αρκετοί ήταν εκείνοι που το παράτησαν λόγω της υψηλής δυσκολίας. Το γεγονός αυτό όμως απογοητεύει τον director του παιχνιδιού, Hidetaka Miyazaki, ο οποίος με δηλώσεις του ανέφερε πως σκέφτεται να δημιουργήσει ένα easy επίπεδο δυσκολίας, προκειμένου όλοι οι παίκτες να απολαύσουν το campaign του παιχνιδιού. Σας τι λέτε, θα ήταν θετική μια τέτοια κίνηση ή το παιχνίδι αξίζει ακριβώς επειδή είναι πολύ δύσκολο? Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής για τη νέα σεζόν. Τα κεφάλια μέσα λοιπόν, γιατί οι εβδομάδες που έρχονται είναι γεμάτες με ειδήσεις και νέες κυκλοφορίες παιχνιδιών, με την ομάδα μας να είναι έτοιμη να σας ενημερώνει κάθε στιγμή. Γεια σας!